Λικέρ ρόδι, γρήγορη συνταγή σε μία μέρα μόλις. Από την κουζίνα Τζίας. Στο κανάλι επίσης θα βρείτε συνταγή για λικέρ ροδιού αργής ορίμανσης, κλασική συνταγή που περιμένουμε να οριμάσει στον ήλιο για μέρες. Γίνεται άνετα και μπομπονιέρα για βάφτιση. Καταλληλότερη συνταγή από τη σημερινή δεν υπάρχει, γιατί γίνεται και γρήγορα και θέλουμε μεγάλες ποσότητες. Όλα τα link είναι κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Πλένουμε πρώτα τα ρόδια και τα κόβουμε όχι από την πλευρά που είναι το κοτσανάκι, αλλά από την πλευρά που είναι σαν λουλούδι, από την κάτω. Βγάζουμε ένα σαν καπελάκι, ας πούμε. Το χαράζουμε σε 5-6 μέρη, όπως το πορτοκάλι, και το ξεφλουδίζουμε. Τα πιο κόκκινα είναι πιο όριμα και πιο γλυκά. Έχει να μας δώσει πολλά περισσότερα από καλή τύχη. Είναι σύμβολο εκτός της καλοτυχίας, αλλά και της γονιμότητας και της αυθονίας, και είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Σύμβολο της θεάς Ήρας και όχι μόνο. Είναι πηγή φυτικών ινών, βιταμίνης C, K, φιλικού οξέως, αντιοξειδωτικών κτλ. Για να δούμε και ένα στα γρήγορα. Αυτό ήταν το γλυκό μας το βρόδι, τα άλλα ήταν λίγο ξινά και θα επηρεάσουν την ποσότητα της ζάχαρης φυσικά. Ένας άλλος τρόπος επίσης για να καθαρίσουμε τα ρόδια, και είναι και για πιο όριμα ρόδια, τα κόβουμε στη μέση και τα χτυπάμε από την ανάποδη καλά με μια ξύλινη λαβή, και έτσι απελευθερώνονται οι σπόροι. Βέβαια εξαρτάται πάλι από την οριμότητα του φρούτου και από την ποικιλία. Έχουμε 1 κιλό σπόρους ροδιού. Τους πατάμε με ένα πιρούνι ή με αυτό που πατάμε, το μπουρέ που κάνουμε, για να απελευθερωθεί ο χυμός τους πιο γρήγορα. Η αναλογία είναι 1 προς 1 προς 1, δηλαδή 1 κιλό σπόρι ροδιού, 1 κιλό ζάχαρη, 1 λίτρο αλκοόλ. Βέβαια η ζάχαρη μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα του πόσο ξινά είναι τα ρόδια. Επειδή ήταν τα δικά μου ξινά, βάζω πολύ, 1 κιλό. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο αν έχετε γλυκά ρόδια. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε 800 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε 1 ξύλο κανέλα σπασμένο, 5 γαρίφαλα, μερικούς κόκκους από χρωματιστά πιπέρια, μερικούς κόκκους από μπαχάρι και 1 κουκούτσι μοσχοκάριδο σπασμένο. Έτσι ελευθερώνονται καλύτερα τα αρώματα. Αν θέλουμε τώρα αυτό το αφήνουμε για 24 ώρες. Αν θέλουμε κάνουμε κατευθείαν την επόμενη διαδικασία. Το σιγοβράζουμε δηλαδή για 8 με 10 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει καλά. Θα το στραγγίσουμε με ένα σουρωτήρι. Πατάμε καλά να απελευθερωθεί ό,τι χυμός έχει μείνει και όλα τα αρώματα, μέχρι να τελειώσουν όλοι οι σπόροι. Τότε θα προσθέσουμε το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να είναι καθαρό ενόπνευμα ή βότκα ή ακόμα και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Και το λικέρ μας είναι έτοιμο. Το φυλάσσουμε σε μποτίλιες γυάλινες και με το πέρασμα του χρόνου γίνεται όλο και καλύτερο. Αν σας άρεσε, κάντε like, πείτε μου ποια συνταγή εσείς προτιμάτε και τα λέμε. Γεια!